Καλησπέρα σας, κύριε Γελιτάκη. Καλησπέρα κύριε Λιδάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Οι εκλογές είναι κοντά σχεδόν σε 2 μήνες. Θα μπορούσαμε από την πλευρά σας, όσο πιο σύντομα γίνεται, να μας δώσετε το στίγμα της πενταετίας που πέρασε. Ήταν θετικό ή αρνητικό? Κοιτάξτε να δείτε, η πενταετία αυτή που πέρασε και ολοκληρώνεται ως δημοτική περίοδο για το Δήμο Ηρακλείου, θα λέγαμε ότι ήταν μια πενταετία με πολλές χαμένες ευκαιρίες για το Δήμο μας. Θα λέγαμε με μία λέξη ότι παρατηρείται μια έντονη στασιμότητα στο δημοτικό έργο και γενικότερα στην επίλυση πολλών προβλημάτων που απασχολούν τους δημότες. Είτε αυτά αφορούν την καθημερινότητα, είτε τα μεγάλα έργα, τα αναπτυξιακά και τις μεγάλες παρεμβάσεις που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, ως μείζων αντιπολίτευση στην δημοτική περίοδο αυτή, αναπτύξαμε έντονο διάλογο και προτάσεις ώστε να βγάλουμε από το τέλμα που υπήρξε σε πολλές περιπτώσεις από τη Δημοτική Αρχή και γι' αυτό το λόγο κιόλας αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικά μια νέα δημοτική κίνηση η οποία θα μπολιάσει την εμπειρία και την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων ετών που είχαμε επιδείξει ως Δημοτική Αρχή με νέα πρόσωπα και προτάσεις και ιδέες ώστε να βγάλουμε το Ηράκλειο από αυτή τη στασιμότητα όπως προανέφερα που το χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή και να το περάσουμε στην επόμενη δεκαετία. Είστε πολλά χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος και επιτυχημένος αντιδήμαρχος σε κύριους τομείς δημοτικού έργου. Η καθημερινότητα των δημοτών είναι το ζητούμενο. Πού εστιάζετε τα πιο μεγάλα προβλήματα? Κοιτάξτε, πράγματι, πολλές φορές, όσες προσπάθειες και αν κάνει μια δημοτική αρχή για να επιδείξει ένα μικρό ή μεγάλο έργο, αυτό το οποίο ταλανίζει τον πολίτη, τον κάθε συνδημότη μας, είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και είναι εύλογο αυτό, διότι από τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης, που είναι και ο εγκύτερος θεσμός της δημόσιας διοίκησης στον πολίτη, θέλει να βλέπει καθημερινά από τα αποτελέσματα στα προβλήματα που τον βασανίζουν. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα όσον αφορά την αποκομιδή των σκουπιδιών. Και δεν αναφέρομαι φυσικά στο πρόβλημα που έχει υπάρξει αυτές τις 2 μέρες λόγω της απεργίας των εργαζομένων, αλλά σε ένα πρόβλημα το οποίο έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια στην πόλη μας. Ένα επίσης πολύ μεγάλο ζήτημα που τους απασχολεί είναι οι περιβόητες λακκούβες και γενικότερα η κακή κατάσταση στο δόστρωμα που παρατηρείται τόσο στον αστικό ιστό της πόλης μας αλλά και γενικότερα σε όλο το δικό δίκτυο του Δήμου μας, ακόμα και στις περιαστικές ή αγροτικές περιοχές. Ή ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο ενώ είχαν υποθεί πολλά από την παρούσα Δημοτική Αρχή προεκλογικά τότε, αλλά δυστυχώς δεν τηρήθηκαν, ήταν η αντιμετώπιση του προβλήματος της συνεχής ροής του νερού και γενικότερα της διψηδρίας που είχε παρουσιαστεί τα προηγούμενα χρόνια με την πολλές φορές μειωμένη ποσότητα νερών την οποία θα μπορούσαν να διαχειριστούν οι κάτοικοι στις διάφορες περιοχές της πόλης μας. Βλέπετε λοιπόν ότι έβαλα απλά 3 παραδείγματα, τα οποία όμως βλέπετε ότι καθημερινά το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, βρίσκονται καθημερινά στην ατζέντα της επικαιρότητας και αυτό διότι είναι προβλήματα που καθημερινά απασχολούν τους πολίτες και τους προβληματίζουν. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν και μία από τις 7 στρατηγικές προτεραιότητες τις οποίες έχουμε θέσει εμείς ως νέα δημοτική κίνηση είναι η ποιοτική καθημερινότητα. Έχουμε σχεδιάσει, έχουμε παρουσιάσει μία δέσμη μέτρων που απασχολεί όλα αυτά τα ζητήματα που σας ανέφερα και όχι μόνο. Και εκτός των άλλων, να βάλω κάτι το οποίο είχε το προηγούμενο διάστημα μας απασχολήσει έντονα τους προηγούμενους μήνες λόγω της μεγάλης κλιματικής αλλαγής. Που ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο ανοίγει, έχει ανοίξει εδώ και χρόνια, αλλά τώρα πραγματικά χρειάζεται γρήγορες επεμβατικές πρωτοβουλίες από όλους μας, είναι τα ζητήματα πολιτικής προστασίας. Όλα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στο πρόγραμμά μας και μάλιστα καλούμε τους συνδημότες μας να το συνδιαμορφώσουμε. Το πρόγραμμά μας, ξέρετε, είναι μια διαρκή ζωντανή διαδικασία. Βρίσκεται αυτή την περίοδο που μιλάμε σε δημόσια διαβούλευση και αφού παρουσιάσαμε τις βασικές αρχές και θέσεις αυτού του προγράμματος, καλούμε τους συνδημότες μας αλλά και τους φορείς της πόλης να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτό και να το συνδιαμορφώσουμε. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος είναι ο καθένας από εμάς προσωπικά, ο κάθε πολίτης μεμονωμένα. Και προς αυτή την κατεύθυνση χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους, χρειαζόμαστε τις προτάσεις τους και τις ιδέες τους και τους καλώ και μέσα από το βήμα που μου δίνετε να συμμετάσχουν ενεργά. Συμμετέχετε στις προσεχείς δημοτικές εκλογές με την παράταξη του Γιάννη Κουράκη. Εκατοντάδες νέα παιδιά θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και δεν γνωρίζουν πολλά για το δημοτικό σας έργο. Τι θα τους πείτε για να τους πείσετε να σας ψηφίσουν? Κοιτάξτε, μια και αναφέρεστε στους σημερινούς 18άριδες, να το πω έτσι, πρέπει να αναφέρω σε όλα αυτά τα νέα παιδιά, σε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι ξέρετε ότι έχουν πάντοτε πολύ ζωντανή την ελπίδα μέσα τους για το κάθε τι που συμβαίνει, ότι τα προηγούμενα χρόνια από την παιδική τους ηλικία μέχρι την εφηβική, όταν στο τιμόνι του Δήμου Ηρακλείου ήταν ο Γιάννης Κουράκης, είχε συντελεστεί ένα τεράστιο έργο στην πόλη. Μπορεί να μην το έζησαν ή μπορεί να μην το θυμούνται οι ίδιοι, αλλά μπορούν πραγματικά να καταλάβουν και να ακούσουν ίσως από
περιγραφές μεγαλυτέρων σε ηλικία, ότι η πόλη αναμορφώθηκε. Γύρισε το πρόσωπό της πλέον προς τη θάλασσα, αλλά αναπτύχθηκε και ισόρροπα σε όλα τα επίπεδα. Δεν όμως παραμένουμε σε αυτό. Η δημοτική μας κίνηση δεν θέλει να παραμείνει στις δάφνες του παρελθόντος. Αυτό το οποίο ουσιαστικά αναφέρουμε σήμερα, και αυτό είναι και το προσκλητήριο που απευθύνουμε σε όλους τους συνδημότες μας, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι ότι παίρνοντας την αποτελεσματικότητα που είπα και νωρίτερα ως παράδειγμα και ως εχέγγυο επιτυχίας, παρουσιάζουμε μια νέα πρόταση. Μια νέα πρόταση η οποία έχει 7 στρατηγικούς άξονες και προτεραιότητες, αλλά και παρουσιάζει 5 βηματικά έργα. Ξέρετε, τολμήσαμε το όνομα της παράταξής μας, το όνομα της δημοτικής κίνησης, να αποτελεί ουσιαστικά και ένα συμβόλαιο που αναπτύσσουμε με τον κόσμο. Την παράταξή μας το ονομάζουμε Ηράκλειο 375, γιατί σηματοδοτεί καταρχάς την ταυτότητα του Δήμου μας. Ο Δήμος μας αποτελείται από 3 κύκλους ζωής: το ιστορικό κέντρο, τις συνοικίες της πόλης, αλλά και την περιαστική αγροτική περιοχή που εντάχθηκε στο Δήμο Ηρακλείου μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης. Και δεσμευόμαστε για 7 στρατηγικές προτεραιότητες, που έτσι σε τίτλους αναφέρω είναι η οικονομική αναζωογόνηση του τόπου μας, η αποτελεσματική διακυβέρνηση με χρήση των νέων τεχνολογιών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, είναι η κοινωνική συνοχή, είναι η ποιοτική καθημερινότητα, όπως σας είπα και πριν, είναι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η χωροταξική αναγέννηση και η πολιτιστική ανανέωση. Αυτές οι 7 στρατηγικές προτεραιότητες θα πρέπει και είναι στην πρώτη μας προτεραιότητα. Αυτές θα είναι ουσιαστικά το καθημερινό μας μέλημα για την επόμενη δημοτική περίοδο. Και όλες αυτές διαπερνούν 5 μεγάλες εμβληματικές παρεμβάσεις. Οι 5 αυτές εμβληματικές παρεμβάσεις είναι το αρχαιολογικό πάρκο της Κνουσού, είναι ένα πρόγραμμα επάρκειας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων που τόσο ανάγκη έχουμε σήμερα, η πολιτιστική αξιοποίηση των τοιχών και γενικότερα των μνημείων που υπάρχουν στην πόλη μας, η διπλή παρέμβαση που προγραμματίζουμε στη δυτική περιοχή της πόλης μας και αναφέρομαι στην ευρύτερη περιοχή του Πακριτίου Σταδίου και στην Μαρίνα, που έχουμε προτείνει να δημιουργηθεί στις εκβολές ουσιαστικά του Γιώφουρου και στην ευρύτερη περιοχή, και στην αποτελεσματική αξιοποίηση του πάρκου του αεροδρομίου. Μετά την απομάκρυνση του αεροδρομίου, δηλαδή της Νέας Αλκανασού, αυτομάτως βλέπουμε και μελετούμε την ευρύτερη παρέμβαση που πρέπει να γίνει στην περιοχή, έτσι ώστε να μην έχουμε ένα δεύτερο ελληνικό και στην πόλη μας. Άρα λοιπόν, έχοντας ως εχέγγυο την αποτελεσματικότητα που έχει επιδείξει ο Γιάννης Κουράης και όλοι οι συνεργάτες του που είχαν περάσει τα προηγούμενα χρόνια στο τιμόνι της Δημοτικής Αρχής, αλλά τη νέα μας όμως αυτή πρόταση, καλούμε τον κόσμο να υπερψηφίσει την πρόταση αυτή και μαζί να συνδιαμορφώσουμε την επόμενη μέρα για την πόλη μας. Πιστεύετε πως θα λειτουργήσει ο εκλογικός νόμος της απλής αναλογικής προς την σωστή κατεύθυνση της σύγκλησης απόψεων ή θα δημιουργήσει πεδίο λαμπρό για συνεχείς συμβιβασμούς και συναλλαγές? Κοιτάξτε να δείτε, έχουν χυθεί τόνοι μελανιού στη συζήτηση γύρω από την απλή αναλογική. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο ψηφίστηκε ο συγκεκριμένος εκλογικός νόμος δεν θα έλεγα ότι αποτελεί καθαρή απλή αναλογική. Καταρχάς, θα βάλω μια παράμετρο η οποία έχει να κάνει με το εξής. Όταν εννοούμε σε όλα τα πολιτικά συστήματα, και ξέρετε, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, έχει συμβεί σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Όταν μιλάμε για απλή αναλογική, δεν μιλάμε για δεύτερο γύρο, ο οποίος πιθανόν να δημιουργήσει σενάρια όπως αυτά τα οποία αναφέρατε. Παρόλα αυτά όμως, έχοντας αυτό ως δεδομένο, πραγματικά πιστεύουμε ότι όλες αυτές οι υποψηφιότητες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα, έχουν ένα κοινό σκοπό: το καλό της πόλης και των Ηρακλειωτών. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, βλέπουμε θετικά κάθε υποψηφιότητα η οποία έχει παρουσιαστεί και θέλω να πιστεύω πραγματικά ότι όταν θα έρθει η κρίσιμη στιγμή θα υπάρξουν συνθέσεις σε μια προγραμματική σύγκληση, σε ένα προγραμματικό πλαίσιο, γιατί θέλω να πιστεύω, όπως είπα και πριν, ότι μας ενώνουν όλους τα προβλήματα των Ηρακλειωτών. Προς αυτή την κατεύθυνση, εμείς και όταν παρουσιάσαμε τις αρχές και τις θέσεις της νέας μας δημοτικής κίνησης, απευθύναμε ανοιχτή δημόσια πρόσκληση σε όλες τις δυνάμεις της πόλης μας, και τις κοινωνικές και τις πολιτικές δυνάμεις, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε επί του περιεχομένου και όχι επί των συσχετισμών, οι οποίοι μπορεί να χρειαστούν μετά για τη διοίκηση του Δήμου. Μάλιστα, κύριε Γιαλιτάκη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων. Και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.